Γεια σας κυρίες και κύριοι. Στο πλαίσιο του υβριδικού 5ου Southeast Europe Energy Forum, μαζί μας σήμερα έχουμε τον καθηγητή Γεώργιο Ιωάννου, διευθύνοντα σύμβουλο του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας και της Εταιρείας Εκαθάρισης Συναλλαγών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Καλώς ήρθατε κύριε Ιωάννου. Καλή σας μέρα. Καλώς σας βρήκα. Γεια σας. Όλες αυτές οι εξελίξεις που έχουμε σχάτως στον τομέα της ενέργειας, αλλά και οι ίδιες οι οδεύσεις των αγωγών, των ενεργειακών αγωγών, φαίνεται ότι τοποθετούν την Ελλάδα στο κέντρο του χάρτη για πολλές εξελίξεις. Και ένα πρώτο ερώτημα προς εσάς είναι πώς θεωρείτε ότι διοργανώσεις όπως το Southeast Europe Energy Forum μπορούν να αναδείξουν αυτόν τον ρόλο που αποκτά η Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι πολύ κέρια η ερώτησή σας και θέλω να επισημάνω ορισμένα στοιχεία που αφορούν τέτοιες διοργανώσεις, γιατί όντως ο ρόλος τους είναι πάρα πολύ σημαντικός. Θα έλεγα το πρώτο στοιχείο είναι ότι δίνουν την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και οργανισμούς να συγχρονιστούν, να παρουσιάσουν τις απόψεις, τις θέσεις και τις δράσεις τους, να ενημερώσουν ή να ευαισθητοποιήσουν αναφορικά με όλες αυτές τις δραστηριότητες οι οποίες εξελίσσονται στην περιοχή μας και γενικότερα, αλλά και για τα τεκτενόμενα σε όλο το ενεργειακό περιβάλλον, στο ευρύτερο ενεργειακό περιβάλλον, έτσι ώστε να δημιουργηθούν διάβλοι επικοινωνίας και συνεργασίας και να ενταθούν αυτές οι σχέσεις σε επίπεδο εταιρικό, σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο περιφερειακό. Αναφέρατε ότι η Ελλάδα ενδεικνύεται σε έναν ενεργειακό κόμβο. Όντως, βρισκόμαστε στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ευρώπης και είμαστε η ουσιαστική ενεργειακή πύλη ενώνοντας Ανατολή και Δύση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα washed up για τον οποίο έχουμε ακούσει πολλά τα τελευταία. Αλλά ταυτόχρονα και μια είσοδο από το Νότο προς τα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη. Για παράδειγμα, έχουμε ακούμε για αγωγούς οι οποίοι οδηγούν αυτούς τους κάθετους άξονες, τόσο σχετικά με το φυσικό αέριο όσο και για την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά συμμετέχουμε και σε πρωτοβουλίες ευρωπαϊκές όπως το ΣΥΓΑΣ, το οποίο ακριβώς έρχεται να δώσει έμφαση σε αυτή τη διάσταση της γεωγραφικής μας θέσης. Ο ρόλος μας λοιπόν ως ΕΧΕ είναι καθοριστικός, καθώς προωθούμε τη διασυνδεσιμότητα στην αγορά ενέργειας νοτιοανατολικής της Ευρώπης, τόσο από την Ανατολή προς τη Δύση, όσο και από τον Νότο προς τον Βόρειο. Τώρα, χάρη στα εγχώρια και διασυνοριακά δίκτυα, η αγορά γίνεται πραγματικά διασυνδεδεμένη. Περισσότερες διασυνοριακές ενεργειακές συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν στο χρηματιστήριό μας, και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο οδηγεί σε αύξηση της ρευστότητας της αγοράς, όσο και σε τόνωση του ανταγωνισμού. Τέλος, ένα βασικό στοιχείο είναι οι επενδύσεις. Η ενέργεια είναι τομέας που προσελκύει και θα συνεχίσει να προσελκύει πολλές επενδύσεις, γιατί βρισκόμαστε σε ένα στάδιο μετάβασης. Αυτή η απεξάρτηση από τον άνθρακα, η κλιματική ουδετερότητα, που έρχεται όχι απλώς επειδή εμείς τη θέλουμε, αλλά βάσει ευρωπαϊκών, αλλά και διεθνών και εθνικών μας στόχων. Μέσα στο χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχουν όλα τα μέσα διαπραγμάτευσης, τόσο για την αγορά αλλά όσο και για την εκαθάριση, δημιουργώντας δείκτες, οικονομικά σήματα, τα οποία κατευθύνουν την αγορά. Χάρη σε αυτούς τους δείκτες, οι επενδυτές μπορούν να λαμβάνουν ουσιαστικές και τεκμηριωμένες πληροφορίες για αποφάσεις, ανεξάρτητα από το αν επενδύσουν σε παραγωγή, μεταφορά ή προμήθεια ενέργειας. Μάλιστα. Αναφερθήκατε στην σημασία των επενδύσεων, η οποία όντως είναι μεγάλη και βλέπουμε συχνά ότι οι επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα υπερβαίνουν ακόμη και το ρίσκο που μπορεί να έχει μια χώρα στην οποία επενδύει κάποιος. Αλλά αναφερθήκατε και στις διασυνδέσεις. Κατά το 2020 είδαμε εξελίξεις ορόσημο στη λειτουργία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω τι να αναμένουμε το 2021, τόσο σε ό,τι αφορά το χρηματιστήριο καθεαυτό, αλλά και σε ό,τι αφορά τις διασυνδέσεις της Ελλάδας, τις οποίες αναφερθήκατε νωρίτερα, αλλά και τις εξελίξεις στα χρηματιστήρια ενέργειας της γειτονιάς μας, της γεωγραφικής. Όντως, το 2020 ήταν μια χρονιά ορόσημη. Ολοκληρώσαμε όλους τους απαραίτητους μετασχηματισμούς ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που περίμεναν πάρα πολλά χρόνια. Έτσι ώστε να λέμε ότι είμαστε κομμάτι του ευρωπαϊκού μοντέλου,
του ευρωπαϊκού μοντέλου στόχου του Target Model. Το Target Model φτιάχθηκε για να ενοποιήσει τις ευρωπαϊκές αγορές και να διευκολύνει το διασυνοριακό εμπόριο. Εμείς ως ΕΧΕ διαχειριζόμαστε την αγορά επόμενης μέρας, την ενδοήμερη αγορά και την αγορά παραγωγών, ενώ καθαρίζουμε πέρα από τις δικές μας αγορές και την αγορά εξορρόπησης. Μετά από τη σύζευξη με την Ιταλία και τη Βουλγαρία, έχει αναβαθμιστεί το διασυνοριακό εμπόριο, πώς με την βελτιστοποίηση της κατανομής δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρεσης, όλα αυτά έτσι ώστε να υπάρχει ενοποιημένη ηλεκτρική αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς όφελος όλων των συμμετεχόντων. Να μιλήσω για τους στόχους μας μέσα στο 2021. Ένας πολύ βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη πλατφόρμας εμπορίας φυσικού αερίου. Αυτός είναι κύριος στόχος μας και ενώ προχωράει πάρα πολύ γρήγορα, με πολύ, πολύ σταθερά βήματα, ενώ πρόσφατα διοργανώσαμε μαζί με το ΔΕΣΠΑ, το διαχειριστή, και υπό την αιγίδα του ρυθμιστή της ΡΑΕ, μια ενημερωτική ημερίδα, όπου παρουσιάσαμε το προτινόμενο πλαίσιο και τις βασικές αρχές της νέας πλατφόρμας συναλλαγών και τους κανονισμούς για τη διαπραγμάτευση, την εκαθάριση όλων των συναλλαγών που θα γενεργούνται στην πλατφόρμα. Εμείς ως ΕΧΕ θα λειτουργούμε αυτό το βάθρο εμπορίας, θα παρέχουμε την υποδομή για τη διαπραγμάτευση και την εκαθάριση. Θα διευρύνει λοιπόν η νέα πλατφόρμα τη Spot Agora, η οποία λειτουργεί σε μια ad hoc βάση αυτή τη χρονική στιγμή. Θα δημιουργήσει ευκαιρίες για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υποδομών και θα στηρίξει την πραγματοποίηση συναλλαγών που θα αφαιρούν όλου του συμμετέχοντες. Και πάλι, όλοι θα βλέπουν και θα δημιουργούνται οι δείκτες, τα σήματα για να προχωράμε στις επενδύσεις μας κλπ. Ένας δεύτερος στόχος, ο οποίος και αυτός θα υλοποιηθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είναι η λειτουργία των συμπληρωματικών περιφορειακών ενδοημερήσεων δημοπρασιών, των κρίδας, οι οποίες θα αυξήσουν τη ρευστότητα και το έβρος των συναλλαγών στην ενδοημερήσια αγορά και πάλι με σημαντικό όφελος για όλους τους συμμετέχοντες. Ενώ προσβλέπουμε μέσα στο 2022 να μπορέσουμε να πάμε σε ένα επίπεδο συνεχούς διαπραγμάτευσης, έτσι ώστε τα πράγματα να μπορούν να διορθώνονται πολύ γρήγορα και να υπάρχουν πολύ περισσότερες συναλλαγές. Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό στα πλαίσια του 2021 είναι ότι μέχρι το τέλος του Οκτώβρη θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη λειτουργία του υβριδικού μοντέλου για την ενσωμάτωση της Κρήτης στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης και καθάρισης συναλλαγών της αγοράς επόμενης μέρας και της ενδοημέρειας αγοράς. Αυτό είναι σημαντικό γιατί το νησί λειτουργούσε χωρίς διασύνδεση με το υπόλοιπο δίκτυο και με πολλές πηγές ενέργειας, οι οποίες δεν θα έλεγα ότι είναι και οι πιο σύγχρονες. Αυτή τη στιγμή, μέσω αυτού του υβριδικού μοντέλου, θα υπάρχει η συναλλαγή που θα συνδυάζεται με το καλώδιο το οποίο συνδέει την Κρήτη πλέον με την υπηρετική χώρα και θα δοθούν τα ενάσματα για πολλές επενδύσεις προς ανανεώσιμες πηγές, καθαρές πηγές προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, σε σχέση με το με την περιοχή γενικότερα, νομίζω μέσα στο 2021 θα δούμε πολύ πιο έντονες σχέσεις ανάμεσα σε όλες τις χώρες. Θα δούμε ενίσχυση της πρωτοβουλίας από το ΣΥΓΚΑΣ να προχωράνε. Θα δούμε πιθανότατα συνεργασίες οι οποίες θα έρθουν σε επίπεδο συναλλαγών, σε επίπεδο εκαθάρισης, σε επίπεδο πολλών άλλων στοιχείων. Και βέβαια έχουν γίνει και ανακοινώσεις, όχι για το 2022, αλλά για πάντως μέσα στα επόμενα χρόνια για συνδέσεις είτε αφορά τον υδρογονάφρακες από Θεσσαλονίκη προς τα Σκόπια, είτε τους αγωγούς τους υπόλοιπους, είτε διασυνδέσεις σε επίπεδο ηλεκτρισμού ή αύξηση του capacity σε όλη αυτή την περιοχή. Γενικά θα συμβαίνουν πολλά πράγματα και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό και για τη χώρα μας που είναι ακριβώς στο κέντρο αυτών των εξελίξεων. Ένας εξίσου σημαντικός στόχος, κύριε Ιωάννου, είναι αυτός που αφορά την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ο οποίος βέβαια δεν είναι μόνο ελληνικός, αλλά παγκόσμιος. Είδαμε και πρόσφατα εξελίξεις ό,τι αφορά το πράσινο υδρογόνο στο πλαίσιο του έργου White Dragon στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι πώς μπορεί να συνεισφέρει το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας σε αυτή τη διαδικασία αντικατάστασης με ανανεώσιμες πηγές ενός μέρους της ηλεκτροπαραγωγής από τις λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ, που ως το 2023 αναμένεται να βγουν σταδιακά εκτός συστήματος.
Αν και δεν είναι άμεση η στήριξη που δίνει το χρηματιστήριο ενέργειας προς αυτούς που δημιουργούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα έλεγα ότι είναι ουσιαστική, δεν είναι άμεση, αλλά είναι ουσιαστική γιατί τους επιτρέπουμε να ενταχθούν γρήγορα, εύκολα και με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στην αγορά και επομένως να αποκομίσουν όλα αυτά τα ωφέλη που προέρχονται μέσα από τη συμμετοχή τους. Η συμμετοχή των ανανεώσιμων γίνεται μέσω δύο διαφορετικών φορέων, είτε από τους φορείς ορευτικής εκπροσώπησης, όπου αποτελούν ουσιαστικά συμπράξεις πολλαπλών παραγωγών για να μπορούν να έχουν αυτή την έκθεση σε μια οργανωμένη αγορά όπως το χρηματιστήριο ενέργειας, είτε μέσω του ΔΑΠΕΠ, του διαχειριστή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εγγύσεων προέλευσης, όπου έχει όλους τους μικρότερους παραγωγούς και τους εκπροσωπεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο μέσα στην δική μας αγορά. Επομένως, η πρόσβαση στην αγορά προς τη ΣΑΠΕ δίνεται μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας και θα συνεχίσει να γίνεται αυτό, γιατί το χρηματιστήριο ενέργειας αποτελεί αυτό το κομμάτι της αγοράς, το οποίο, όπως σας είπα και πριν, δημιουργεί τα σήματα, δημιουργεί αυτό το transparency προς όλη την αγορά και μπορεί να προχωράει όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την εκαθάριση και τη μακροχρόνια, ας πούμε, σχέση μεταξύ των συμμετεχών. Τώρα, επειδή αυτό που συμβαίνει είναι ότι η αγορά της επόμενης μέρας, που είναι ο βασικός πυλώνας για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αγοραπολισία ενέργειας, είναι αρκετά μακριά από την υλοποίηση της παραγωγής και της κατανάλωσης, και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στη ΣΑΠΕ, θα έλεγα ότι το επόμενο χρονικό διάστημα είναι σημαντικό για τη ΣΑΠΕ και θα τη βοηθήσει πολύ, γιατί αναπτύσσεται έντονα η ενδοημερής αγορά, η οποία φέρνει την πραγματική υλοποίηση δίπλα σε αυτό, στην θέση του κάθε ενός από τους συμμετέχοντες, και όσο φτάνουμε προς το σημείο όπου θα έχουμε την συνεχή διαπραγμάτευση, δηλαδή την διαπραγμάτευση σε επίπεδο ώρας, μισάωρο και 15 λεπτού, καταλαβαίνετε ότι οι προβλέψεις που σχετίζονται με το τι θα μπορέσει να δώσει μέσα στο σύστημα μια μονάδα η οποία είτε είναι φωτοβολταϊκά, είτε είναι αιωλικά, είτε οτιδήποτε άλλο, η πρόβλεψη λοιπόν θα είναι πάρα πολύ ακριβής και θα επιτρέπει αυτές οι θέσεις να είναι σωστές και να μπορούν να έχουν το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα. Επομένως, θα βοηθηθούν οι ΑΠΕ όσο προχωράμε προς την ένταση αυτού του μοντέλου, και επομένως νομίζω ότι αυτό θα επιτρέπει και σε περισσότερους από αυτούς να εκπροσωπούνται από ΦΟΣΕ, να προχωράνε μόνοι τους και να δούμε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή στο τι θα επέλθει στα επόμενα χρόνια. Άρα, το ένα κομμάτι έχει να κάνει με την ενδοημερήσια αγορά η οποία εξελίσσεται είτε με τα κρίντας που ανέφερα πριν, τις περιφερειακές ενδοημερείς δημοκρασίες, είτε με το XBID, το οποίο έρχεται μέσα στο 2022. Αυτά λοιπόν δίνουν ευκαιρίες στις ΑΠΕ και ταυτόχρονα πρέπει και οι ΑΠΕ, ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως εκπροσωπούνται, να γίνουν πιο όριμοι παίκτες, γιατί θα είναι και υπόχρεοι για όλο το κομμάτι της εξισορρόπησης. Επομένως, και εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε από τώρα, έτσι ώστε να ανεβάσουμε τη γνώση σε αυτό το κομμάτι και να μπορούν να πέσουν με τον καλύτερο τρόπο στη συγκεκριμένη αγορά. Τώρα, το μέλλον και αυτό που θα φέρει μια βασική τομή στην όλη εξέλιξη είναι η αποθήκευση. Και αυτό σε συνδυασμό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μεταβαλλόμενη. Είναι αβέβαιη. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ εγώ ως διαχειριστής του συστήματος να πω άνοιξε αυτή τη μονάδα και δώσε το capacity μέσα στο σύστημα, γιατί δεν μπορώ να ελέγξω τον αέρα, δεν μπορώ να ελέγξω τον ήλιο. Λοιπόν, όμως, αν μπορώ να συνδυάσω την παραγωγή ΑΠΕ με αποθήκευση, τότε αυτό σημαίνει ότι δημιουργώ μια πιο smooth καμπύλη, κάτι το οποίο είναι σχεδόν σταθερό, και επομένως μπορώ να είμαι πιο, ας το πω, reliable, πιο καλός παίκτης μέσα σε αυτήν την αγορά.
Βλέπουμε λοιπόν ότι η αποθήκευση ενέργειας προχωράει, συμμετέχουμε σε όλες τις επιτροπές οι οποίες δημιουργούν τα πλάνα, τους κανονισμούς για το μέλλον της αποθήκευσης στη χώρα μας. Ευελπιστούμε ότι και η τεχνολογία προχωράει, θα προχωρήσει κι άλλο για να μπορέσει να δημιουργήσει αυτό το σύνδεσμο με την ΑΠΕ, έτσι ώστε αυτός ο συνδυασμός να μπορεί να δώσει ένα πολύ πιο ουσιαστικό ρόλο σε όλο το διάστημα κάθε μέρας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επομένως, και η ενδοημερήσια αγορά και η μετεξέλιξή της, αλλά και η αποθήκευση ενέργειας, νομίζω ότι θα δώσουν ένα πολύ πιο δυνατό ρόλο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί όντως η απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, είναι ότι φεύγουμε από τους λιγνίτες και όπως γνωρίζετε αυτό έχει δημιουργήσει και ένα τεράστιο ράλι στις τιμές των ρήπων. Ελπίζουμε ότι θα είναι, όχι ελπίζουμε, σίγουρα θα είναι κάτι παροδικό, γιατί θα υπάρχουν σίγουρα διορθωτικές κινήσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια καλύτερη κατεύθυνση όλα τα πράγματα σχετικά με το κόστος αυτό. Κρατάω το τελευταίο αισιόδοξο μήνυμα, κύριε Ιωάννου, ότι είναι παροδικό αυτό το φαινόμενο, όπως επίσης και κάτι ακόμη που λένε πολλοί, ότι αν καταφέρουμε να λύσουμε το θέμα της αποθήκευσης, η Ελλάδα θα μπορούσε να εξελιχθεί με τον ήλιο και τον αέρα που έχει, και την κυματική ενέργεια και τη γεωθερμία, στη Σαουδική Αραβία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό. Κατά πολλούς θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο ρόλο. Εντάξει, εγώ πάντα την Ελλάδα την βλέπω πιο κοντά στην Καλιφόρνια της Ευρώπης. σε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, και όντως σε τέτοιες περιοχές η χρήση όλων των δυνατών πηγών ενέργειας που είναι πράσινες είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα, γιατί η ηλιοφάνεια αλλά και η άνεμη, εντάξει, έρχονται τις κατάλληλες στιγμές, τις στιγμές που χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια. Δηλαδή σκεφτείτε ότι πότε έχουμε, ειδικά στα τουριστικά νησιά, πότε έχουμε τον περισσότερο αέρα, ακριβώς τη χρονική περίοδο στην οποία έχουμε και το πικ του τουρισμού. Απλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι μόνιμο, δεν είναι σε συνεχή βάση και αν συνδυαστεί όντως με την αποθήκευση, μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικά εντελώς αυτοδύναμες μονάδες σε όλο αυτό το χώρο και σε συνδυασμό με όλη αυτή τη διασύνδεση με τα καλώδια τα οποία προωθούνται για τη διασύνδεση όλων των νησιών, νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον τοπίο για πολλαπλές επενδύσεις και για μια πολύ ενδιαφέρουσα μετάλλαξη. Επομένως, σας έχουμε λίγη υπομονή για αυτή την περίοδο που καίει όλη την Ευρώπη, όχι την Ελλάδα μόνο. Δηλαδή, όλη η Ευρώπη βρίσκεται σε απόλυτο κόκκινο σχετικά με τις τιμές της ενέργειας. Αλλά ας μείνουμε σταθεροί στα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί νομίζω ότι θα μας οδηγήσει σε κάτι πολύ θετικό σε όχι πολύ μακρινό χρονικό διάστημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ανυπομονούμε να ακούσουμε και την ομιλία σας στο φόρουμ, το οποίο να πούμε ότι διοργανώνεται για πέμπτη συνεχή χρονιά από το Ελληνοαμερικανικό Μελητήριο και την Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας, με την υποστήριξη της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και τη στρατηγική συνεργασία του Atlantic Council και του US Chamber of Commerce. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.